Δώστε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την περίπτωση της Χίου για το Θόλος. Πότε δηλαδή θεωρείτε ότι θα είναι έτοιμα και τι θα κάνετε σε περίπτωση που υπάρξουν αντιδράσεις. Γιατί λογικά θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους κατοίκους. Τι θα κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης σε συνάρτηση με το γεγονός ότι είστε και βουλευτής Χίου. Υπήρξαν αντιδράσεις πέρυσι και τέθηκαν συγκεκριμένα θέματα από αυτούς που αντιδράσαν. Είπανε τότε δεν έχει πείσει η κυβέρνηση ότι φυλάται τα σύνορα, δεν έχει πείσει η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει αποσυμφόρηση, δεν μας έχει πείσει η κυβέρνηση ότι μπορεί να πέσει κάτω από τους 2.000, από τους 1.500, από τους 500. Όλα αυτά τα κάναμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν η κυβέρνηση με αξιοπιστία κοιτάει τους πολίτες του Χίου. Θεωρούμε ότι οι αντιδράσεις που θα υπάρχουν θα είναι πολύ περιορισμένες και θα επικεντρωθούν σε δύο ομάδες. Στις ομάδες της αριστεράς, η οποία διαφωνεί με την πολιτική φύλαξη των σύνορων. Σας θυμίζω τα κόμματα της αριστεράς στη Βουλή κατακρίνουν την κυβέρνηση που φυλάει τα σύνορα. Αυτοί λοιπόν που λένε όχι στις δομές και έρχονται από την αριστερά, ουσιαστικά τι ζητάνε? Να ξανανοίξουμε τα σύνορα, να ξαναγεμίσει η Σούδα, να ξαναγεμίσουν τα ταμπάκικα, να ξαναγεμίσει η πλατεία. Αυτό που ζητάνε απλώς διαφορετικά να τους στέλνουμε γρήγορα στην Αθήνα κατά χιλιάδες κάθε μέρα. Αυτή η πολιτική της αριστεράς καταδικάστηκε από τον κόσμο και δεν θα επαναληφθεί. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι στρουθοκαμιλίζουν. Νομίζουν ότι αν δεν έχουμε δομές δεν θα έχουμε πρόσφυγες. Ή νομίζουν ότι η χωρητικότητα των δομών καθορίζει πόσους θα έχουμε. Είναι λάθος αυτό. Σήμερα η ΒΙΑΛ έχει 1014 θέσεις και έχουμε 293 ζητούντες άσυλο και αύριο φεύγουν από τη Χίο από τα διαμερίσματα άλλοι 71. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα έχουμε αντιδράσεις, γιατί δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αντιδράσεις. Αντιθέτως, νομίζω πολύ σωστά οι καποχωρούσοι θέλουν να φύγει μια δομή που είναι μέσα στο χωριό. Δεν είναι κοντά στο χωριό, είναι μέσα στο χωριό τους και ουσιαστικά είναι ένα ευχάριστο περπάτημα για την πόλη της Χίου. Πότε θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 2 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο και θα πρέπει να περάσει και από τη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε, αυτό απαιτεί μερικές εβδομάδες. Αμέσως μετά είναι θέμα από εκεί πέρα του εργολάβου να ξεκινήσει τα έργα. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι του 2022 να έχει κλείσει η ΒΙΑΛ, να έχει κλείσει το Μαυροβούνι στη Λέσβο και να λειτουργούν οι δομές στη Βάστρια και στο Θόλος. Κύριε Μηταράκη, το νέο κλειστό κέντρο πόση χωρητικότητα θα έχει και τι θα περιλαμβάνει? Θα περιλαμβάνει όλα, δηλαδή και τις γραφεία ασύλου έξω, καραντίνες και τέτοια πράγματα, ή θα υπάρχουν και άλλα γύρω-γύρω από τη... Θα περιλαμβάνει τα διαμερίσματα που έχουμε σήμερα, θα περιλαμβάνει τους χώρους καραντίνας, θα περιλαμβάνει τα γραφεία του Υπουργείου. Η μόνη εξαίρεση μπορεί να κρατήσουμε το γραφείο ασύλου εκτός, το οποίο όπως σας έχω πει από την αρχή δεν εξυπηρετεί εκεί ετούντες άσυλο, είναι πιο πολύ για τους δικούς μας υπαλλήλους να μπορούν να εργάζονται και να βλέπουν και τους τοπικούς δικηγόρους οι οποίοι καλύπτουν τις υποθέσεις και μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι έχει ακουστεί κανένα παράπονο για τη λειτουργία των γραφείων μας στο κοντάρι. Από εκεί και πέρα αυτή η δομή όπως έχει βγει στο διαγωνισμό είναι συνολικά για 1.800 άτομα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά τελικά από τη ΒΙΑΛ αν το σκεφτείτε και είναι και πολύ λιγότερο τελικά από τους προηγούμενους σχεδιασμούς. Γιατί γίνεται ένας μικρότερος σχεδιασμός? Γιατί ξεκάθαρα η κυβέρνηση κατάφερε με την προστασία των συνόρων να αποδείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές. Άρα κλείνουμε τη ΒΙΑΛ, κλείνουμε τα διαμερίσματα, κλείνουμε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εκτός και τα φέρνουμε όλα σε ένα σημείο. Το άλλο ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρέπει να προσλάβουμε περισσότερο κόσμο. Και συνοριοφύλακες και λιμενικούς και κόσμο να δουλέψει στις νέες δομές, στο οποίο κατά κανόνα θα υπάρχουν κριτήρια εντοπιότητας, όπως υπήρξαν και για την πρόσληψη των συνοριοφυλάκων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δουλέψει σε αυτές τις δομές κόσμος ο οποίος προέρχεται από την κοινωνία που επηρεάζεται από τη λειτουργία αυτών των δομών. Θα ανακοινωθούν λοιπόν οι ανάγκες προσλήψεων το επόμενο διάστημα και από την Ελληνική Αστυνομία και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και από εμάς όσον αφορά τη λειτουργία των δομών. Με δεδομένο ότι οι συνθήκες εδώ από αυτού που μας δείξατε έχουν γίνει ανθρώπινες, διαφορετικές, δεν θα ήταν προτιμότερο να μην υπάρχουν νέες εντάσεις στο νησί να παραμείνει εδώ το κέντρο ή το γεγονός ότι ήταν μια προεκλογική διαδικασία σας κάνει να επιμένετε στο Θόλος? Η λογική των νέων δομών είναι πολύ περισσότερος χώρος ανοφελούμενο. Είναι μια νέα λογική που η οποία προσφέρει πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πολύ καλύτερες συνθήκες ασφάλειας. Αυτή η δομή εδώ στη ΒΙΑΛ πρώτον είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεύτερον είναι παλιά, χρειάζεται μια ολική ανακατασκευή, τρίτον δεν έχει επαρκή χώρο να απλώσει στην έκταση η οποία ανήκει στο Δημοχείο. Τέταρτον, ιδιαίτερα σημαντικό, ο Δημοχείο έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και έχει κερδίσει πρωτόδικα και ορθά την επιστροφή της έκτασης στο Δήμο. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν, δεν έχουμε την επιλογή της ΒΙΑΛ ακόμα και να θέλαμε να το συζητήσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου δεν έχει προσφέρει να επανανοικιάσει τη ΒΙΑΛ. Άρα δεν νομίζω ότι τίθεται καν εν της πράμαση η προοπτική ή εναλλακτική της ΒΙΑΛ. Αλλά νομίζω το ουσιαστικότερο είναι ότι εδώ μέσα είμαστε μέσα στον αστικό ιστό της Χίου. Κύριε Μηταράκη, η τρίτη ερώτηση από την πηγή 1.800 άτομα ονομαστική χωρητικότητα. Γιατί μα είχατε πει ότι θα έχει και εκεί, θα έχει και προκεκά. Το προκεκά αυτό θα έχει κάποιο όριο. Σας είπα τη συνολική χωρητικότητα. Αυτή η χωρητικότητα που σας είπα περιλαμβάνει τα πάντα. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτού του οργανισμού που μπορεί να είναι ήδη στην Ελλάδα. Πριν υπήρχε συμφωνία με το κοινό, με την κυβέρνηση, με τον
μετά να μετακινηθούν πάλι πίσω. Σήμερα έχει αλλάξει το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Και η διεθνή κοινότητα δεν έχει ακόμα καθορίσει ποια θα είναι η στάση της απέναντι στην όποια κυβέρνηση προκύψει τελικά στο Αφγανιστάν. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, για να καθορίσουν τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Είναι θέμα των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων να καθορίσουν πώς θα λειτουργήσει οποιαδήποτε συμφωνία στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να λειτουργεί και να αναγνωρίζεται από τη Δύση στο Αφγανιστάν. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα συνεννόησης. Αλλά και ένα κίνδυνο ανθρωπιστικό, το οποίο δεν το κρύβουμε ότι και μας προβληματίζει απόλυτα η πιθανή ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν και είναι πολύ σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να είναι εκεί παρούσα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, παράσχοντας ανθρωπιστική βοήθεια, στηρίζοντας τους ανθρώπους εκεί στις εστίες τους, για να μπορέσουμε να προλάβουμε μια οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση και να σας πω και την αλήθεια και να προλάβουμε και τις μεταναστευτικές ροές που μπορεί να φύγουν. Ακόμα δεν έχουν φύγει κανείς από το Αφγανιστάν προς το Ιράν. Μπορεί να μπουν στην Τουρκία, μπορεί να προσπαθήσουν να μπουν στην Ελλάδα. Νομίζω θα χρειαστεί αρκετά χρονικό διάστημα μέχρι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει στην Καμπούλ και στις άλλες πόλεις του Αφγανιστάν. Κύριε Μηταθή, αν περιορισμένες αντιδράσεις, οι αυτές οι περιορισμένες που εκτιμάτε, πώς θα μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε, εφόσον εκείνη την ώρα στο τέλος θα πάνε εκεί πέρα σίγουρα. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Τι θα γίνει δηλαδή εκείνη. Εγώ έχω το προηγούμενο τη ΣΑΜΟ, τη ΚΟ και τη ΛΕΡΟ που και οι τρεις δομές ξεκινήσαν. Κάποιοι άνθρωποι πήγαν την πρώτη μέρα στη ΛΕΡΟ, διαμαρτυρηθήκαν ειρηνικά, αποχωρήσαν και η δομή ολοκληρώνεται. Θέλω να πιστεύω ότι και εδώ οι όποιες αντιδράσεις θα είναι ειρηνικές, θα είναι στα πλαίσια του νόμου, θα είναι στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όποιος θέλει μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του. Αν δεν είναι, δηλαδή είναι πολλές μέρες και θα παραμείνουν εκεί. Τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επιληθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί πάντως. Πώς με συλλήψεις. Είναι ένα θέμα που εμένα δεν με ανησυχεί. Έχουν πάλι τα μάτια δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχεδιασμό και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια ανάγκη. Κοιτάξτε, η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι μια ευθύνη της κυβέρνησης. Παράλληλα, υπάρχουν αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων της υπόλοιπης χώρας ότι δεν θέλουν κανέναν να φύγει από τη Χίο να πάει στην υπηρετική Ελλάδα. Με αυτή τη λογική, 71 δεν πρέπει να φύγουν, αύριο πρέπει να μείνουν εδώ. Ξέρετε, αυτό δεν επιλύεται από περιφέρειες και Δήμους. Όλες οι περιφέρειες δεν θέλουν να έχουν μετανάστες στην περιφερειά τους, όλοι οι Δήμοι δεν θέλουν να γίνει δομή. Αν σας πω αύριο ότι κλείνω τη Βιάλ και την πάω κάπου αλλού, αντίστοιχα το Δημοτικό Συμβούλιο του κάπου αλλού θα πει το ίδιο πράγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ευθύνη κυβέρνηση. Να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή σε όλη τη χώρα και να υπάρχει και μια διαδικασία υποδοχής εκεί που έρχονται. Ξέρετε, δεν επιλέγουμε εμείς τα σημεία εισόδου. Τα σημεία εισόδου, η Χίος, η Λέσβος, είναι εδώ και δεκαετίες. Πριν από τη Βιάλ υπήρχε η Σούδα. Πριν από τη Σούδα υπήρχε το Μεσσηνίδη. Το ξεχνάμε το Μεσσηνίδη. Και αν θυμάστε, η κρίση του 2015 γιατί προέκυψε. Πρώτον, γιατί είχαμε πολύ μεγάλες ροές. Και δεύτερον, γιατί η δομή που υπήρχε ήταν παντελώς ακατάλληλη και μικρή. Θυμάστε τι έγινε στη Χίο το 2015. Η δικιά μας λοιπόν ευθύνη ως κυβέρνηση είναι να μην ξανασυμβεί ποτέ στη Χίο αυτό που βιώσαμε. Σεβόμαστε τις αποφάσεις των τοπικών οργάνων, αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ένα θέμα που αφορά γενικότερα την εθνική πολιτική. Κύριε Μηταράκη, ναι. Μιλάτε για 1.800 άτομα. Το 1.800 συν ένας. Ναι. Ο ένας που πάει. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση, γίνεται ό,τι γίνεται, έρχονται από την Τουρκία, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν χώρα είναι και ξεφεύγουμε από αυτόν τον αριθμό. Τι γίνεται τότε. Κοιτάξτε, επέκταση της δομής. Αυτό που έγινε στο παρελθόν είναι αυτό που περιγράφεται. Αυτό που έγινε στο παρελθόν, που οι δομές ήταν πάρα πολύ μικρές, τελικά τι έγινε, αρχίσαν να επεκτείνονται και να επεκτείνονται και να επεκτείνονται. Και αυτό έγινε παντού. Και έγινε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την κυβέρνηση τη δικιά μας. Εμείς το αντίθετο αρχίσαμε και μαζεύαμε τις δομές. Άρα το κρίσιμο είναι ο σχεδιασμός μας να μην είναι λάθος. Νομίζω αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να μου κάνετε. Αν το 1.800 είναι επαρκή σχεδιασμός. Γιατί αν ο ίδιος αμφισβητείτε ότι το 1.800 μπορεί να προκύψει 1.801, ουσιαστικά αμφισβητείτε τη δομή ότι είναι μικρή και πρέπει να γίνει μεγαλύτερη. Ουσιαστικά στην πράξη αμφισβητείτε ότι ο σχεδιασμός. Αν υπάρχει ειδική ασφαλεία στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και 5.000 και 5.001. Δεν είναι καμία σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 66.000 θέσεις. Εκ των οποίων ένα περίπου 10-12% είναι στα νησιά, το υπόλοιπο 88% είναι στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός, ο οποίος αποδείχθηκε στα δύσκολα ότι μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Ευελπιστού... Άρα στην υπηρετική Ελλάδα είναι η απάντηση. Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής. Έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Το θέμα όμως είναι να μην έχεις αυτό το φαινόμενο που ζήσαμε το 2015, το οποίο λειτουργήσε θελκτικά για ροές. Όταν είχαμε τη λογική, και το έχω πει πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το έχω πει και ως βουλευτής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, η λογική όποιος μπαίνει, φεύγει αμέσως για Πειραιά, στέλνει μήνυμα απέναντι να έρθουν και άλλες βάρκες και άλλες βάρκες και άλλες βάρκες. Το βιώσαμε αυτό το 2015 με έντονα προβλήματα.
Άρα πρέπει εδώ να εξετάζεται το αίτημα ασύλου. Πλέον μπορούμε και το κάνουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Και εδώ πρέπει να κρατούνται αυτοί που πρέπει να επιστραφούν μέχρι να οργανωθεί η επιστροφή του. Αυτό λειτουργεί πλέον αντίθετα στο να έχουμε νέες ροές. Και το κρίσιμο είναι να μην έχουμε νέες ροές. Γιατί όταν δεν έχουμε ροές, βλέπετε πόσο εύκολο μετά είναι η διαχείριση στο έδαφος, όπου κάτω από 500 άτομα πλέον βρίσκονται στοιχείο για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια.